Δύο θέματα, κύριε Πρόεδρε. Το ενεργειακό αποτύπωμα ποιο θα είναι ακριβώς? Δηλαδή θα έχουμε ενεργειακή ασφαλεία, θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια για το καλώδιο και φθηνό ρεύμα για τον ελληνικό λαό? Όχι. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει πουθενά. Ίσα-ίσα θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής και χωρίς κέρδος κερατάς. Άρα λοιπόν δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας αυτός ο σχεδιασμός. Ποιον εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί αυτό που λέτε γεωστρατηγικό ρίσκο, που δεν είναι τώρα μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μην κρυβόμαστε, είναι συνολικότερο το ζήτημα, γιατί γίνονται πολέμοι για τις ενεργειακές πηγές και τις διαδρομή, υπεριαλιστική στην Ουκρανία, υπάρχουν αντιτιθέμενα υπεριαλιστικά συμφέροντα ενεργειακά για τις διαδρομές, και αυτό είναι ένα ενεργειακό σχέδιο των Αμερικανών. Και οι Αμερικανοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να γίνει αυτό το έργο. Για ποιο λόγο? Γιατί βεβαίως εντάσσει σε ένα συνολικότερο πόλεμο που έχουν ανοίξει με τους Κινέζους, στα ζητήματα της ενέργειας, στα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου, γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει ως λαγός τον ειδικό δρόμο μεταφοράς. Μια και το καλώδιο αυτό σκέφτεται να πάει στο Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο, και μετά να πάμε και στην Ινδία, που θα είναι ένα ευρύτερο σχέδιο μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και άλλων. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο κίνδυνος μεγαλώνει. Για ποιο σκοπό? Γιατί ακριβώς αυτό δημιουργεί ζητήματα ανταγωνισμού με την τουρκική άρχουσα τάξη. Και τα ζητήματα περί ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εδώ δρομολογείται και διαμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις για έναν επώδυνο συμβιβασμό στα πλαίσια των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών σχεδιασμών για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό θα είναι σε κίνδυνο και για τους λαούς της περιοχής, γιατί θα γενικευτούν οι πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν εξυπηρετεί τίποτα τον ελληνικό λαό και τις ανάγκες στο συγκεκριμένο καλώδιο, και αυτό το καταψηφίζουμε. Και δεν το καταψηφίζουμε απλά και μόνο γιατί αλλάζει το ποσοστό,